Νέα ολομέτρη επιπίθεση κατά των αυτοποψηφίων του Νίκο Ξουτουλίδη και Αντρέα Μαυρογιάννη, όπως επίσης και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε το σημέρι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Αβέρο Φινοφίτου, επισημένοντας τα όσα παράδοξα κατά την έκφρασή του συμβαίνουν στην Κύπρο. Τι είναι αυτό το νέο ήθος? Είμαι ανεξάρτητος. Αύριο θα είμαι υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά την ίδια στιγμή παραμένω συναγερμικός. Αυτά είναι τα νέα ήθη. Έχουμε το κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, να υποστηρίζει υποψήφιο που δεν ήταν υποψήφιος. Αγαπητοί μου, θα έχουμε τρεις υποψηφίους. Τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, τον υποψήφιο του ΔΙΚΟ και τον ΟΡΙΓΙΝΑΛ. Επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή του για αντιπέδιο και την οφή του, διερωτήθηκε τι είναι αυτό που φοβούνται και κρύβονται αυτοί του, ενώ χαρακτήρισε υπεροπτική την θέση Χριστολίδη ότι δεν πρέπει να χώνονται όσοι ζητούν επίμονα debates. Λίγη σεμνότητα δεν βλάπτει από ανθρώπους που δεν διεκδίκησαν μέχρι σήμερα καμιά εκλογή. Ούτε και είχα επίθετο να με κουβαλά στην πολιτική. Ξυπόλυτο ξεκίνησα από την Αργάκα. Δεν μου χαρίστηκε. Δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Νοφίτου σε αυτές τις κομματικές αντιπαραθέσεις, αν το σχόλιο του Προέδρου του ΔΙΚΟ, ο οποίος έκανε λόγο από το Μέρα Μεσημέρι του Αντένα για απομόνωση του Προέδρου του ΔΙΣΥ. Όταν μας χρειάζεται για να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε νομοσχέδια με πολιτικό κόστος για να πάει η χώρα μπροστά, είμαστε οι καλύτεροι συνεργάτες. Όταν έχουμε εκλογές και ο ίδιος απομονώνεται και έρχεται σε αντιπαράθεση με ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Κύπρου και ειδικά με εμάς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είμαστε οι χειρότεροι, είμαστε ψευδοπατριώτες. Το Γάντι από την ίδια εκπομπή σήκωσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη και ότι αυτός που ξεκίνησε να τρέχει πρώτος δεν σημαίνει ότι θα τερματίσει και πρώτος. Αντίθετα, κάποιος τρέχει μόνος του εδώ και πολύ καιρό και έρχεται τελευταίος. Κάλεσε δε τους κύριους Νοφίτου και Ξουλίδη να τοποθετηθούν στα ζητήματα της ακρίβειας και της ΆΤΑ.